την σπουδήν σου τη κλίση καταλήλων εργασαμένη φερόν ημέν την ομονίμων σου πίστην εις κατοικίαν και κληρώσεν Άρα βή <Ρασκευή> αθληφόρε, όθεν προχέησι αμάρτα και πρεσβέσαι. Την σπουδήν σου τη κλίση καταλήλων, έργασα με και βία και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών. 26η του μηνό Ιουλίου. Η θεία και η ιερά μνήμη τη Αγία Ενδόξου Παρθελομάρτυρο Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στην Ρώμη και έζησε περίπου στα μέσα του Δευτέρου αιώνα. Οι γονεί τη ονομάζονταν Αγάθων και Πολιτεία και ίσαν και ω δώρο Θεού δέχθηκαν την Θεός κόρη του που επειδή γεννήθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, την ονόμασαν Παρασκευή. Από τους ευσεβείς γονείς της, όχι μόνο οδηγήθηκε στην ορθόδοξη πίστη, αλλά και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις κοιμήθηκαν οι γονείς της σε πολύ νεαρή ηλικία, μοίρασε τα υπάρχοντά της στους στοχούς και εισήλθε σε κάποιο παρθενώνα αφιερωμένων γυναικών, σε ένα δηλαδή μοναστήρι όπου έζησε με υπακοή και ταπείνωση για αρκετό διάστημα. Περιερχόταν πόλεις και χωριά και καλούσε τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό. Το έργο της το φθόνησαν οι Εβραίοι, οι οποίοι την κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Η Αγία Παρασκευή συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Αντωνίνου, όπου με ομολόγησε την πίστη της. Ο βασιλιάς την υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια, από τα οποία ο Χριστός την προστάτευε, με αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί. Τέλος πρόσταξε να ρίξουν την Αγία Παρασκευή σε ένα καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα το οποίο έβραζε. Το καυτό όμως μείγμα με την χάρη του Κυρίου μεταβλήθηκε και η Αγία φαινόταν να δροσίζεται. Ο βασιλιάς, θεωρώντας ότι δεν ήταν αρκετά καυτό, ζήτησε να το δοκιμάσει. Η Αγία γέμισε τη χούφτα της και του το έριξε στο πρόσωπο. Εκείνος αμέσως τυφλώθηκε και με δάκρυα παρακαλούσε την Αγία να τον θεραπεύσει. Η Αγία προσευχήθηκε στον Κύριο και ο βασιλιάς θεραπεύθηκε και πίστεψε στον Χριστό με όλη τη φρουρά του. Από το γεγονός αυτό η Αγία Παρασκευή θεωρήθηκε προστάτης των οφθαλμών. Μετά από αυτά η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη και συνέχισε την ιεραποστολική της δράση σε διάφορες πόλεις. Συνελήφθη όμως και πάλι από τους ειδωλολάτρες και σύρθηκε ενώπιον κάποιου ηγεμόνα που ονομαζόταν Ασκληπιός και ο οποίος την κάλεσε σε ανάκριση. Η Αγία σφράγισε το σώμα της με το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και με παρησία μεγάλη δήλωσε ότι είναι χριστιανή. Ο ηγεμόνας, χωρίς πολλά λόγια, πρόσταξε αρχικά να την ραβδίσουν και έπειτα να την χτυπήσουν με τα μαστίγια, με χρυσό του να φανούν τα οστά της. Εμόφυρτη την έκλεισαν στην φυλακή, αλλά και εκεί άγγελος Κυρίου την επισκέπτεται και την θεραπεύει. Το πρωί, μόλις την αντίκρισε ο ηγεμόνας Ασκληπιός θεραπευμένη, πίστεψε ο ταλέπορος πως την θεράπευσαν οι ψευτοθεοί του. Γι' αυτό λοιπόν και την κάλεσε να μεταβεί μαζί του στον ναό των Ιδόλων για να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα, ο οποίος υποτίθεται, όπως νόμιζε αυτός, ότι την θεράπευσε από τις πληγές της. Η Αγία μόλις μπήκε, προσευχήθηκε στο Χριστό, και κάνοντας το σημείο του σταυρού, όλα τα είδωλα έπεσαν κάτω και έγιναν χίλια κομμάτια. Οι ψευδοιερείς των ειδόλων, οργισμένοι, απέτησαν από τον Ασκληπιό να θανατώσει την Αγία. Με προσταγή του ηγεμόνα την έριξαν σε έναν τόπο που είχε τη φωλιά του ένας δράκος, στον οποίον έριχναν τροφή όλους τους καταδίκους. Η Αγία μόλις πλησίασε στο θυρίο φύσηξε με το στόμα τη στον αέρα, σχηματίζοντας το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Και έτσι φώνευσε τον φοβερό δράκοντα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών. Τότε τόσο ο ηγεμόνας Ασκληπιός, όσο και η ακολουθία του, πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά του. Ελεύθερη η Αγία Παρασκευή, συνέχισε να περιοδεύει και να κηρύττει τον Χριστό, θεραπεύοντας μάλιστα και πολλούς ασθενείς. Για τρίτη φορά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον κάποιου βασιλιά που ονομαζόταν Ταράσιος. Χωρίς φόβο η Αγία, ομολόγησε και πάλι την πίστη της και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία η χάρις του Θεού την διεφύλαξε. Ο βασιλέας, θεωρώντας την Αγία φοβερή μάγισσα, την έριξε μέσα σε ένα δυσόδι λάκκο με δηλητηριώδη ερπετά. Με το σημείο του σταυρού ο δισόδης εκείνος τόπος έγινε ευωδιαστό λιβάδι και με την προστασία αγγέλου έμεινε αυλαβής η Αγία από όλα τα βασανιστήρια που την υπέβαλαν. Τέλος ο βασιλέας προσέταξε να την αποκεφαλίσουν. Πριν το ξύφο κατέβει στον λαιμό της Αγίας, η Αγία γονάτισε και προσευχήθηκε και μεταξύ των άλλων ευχαρίστησε τον Κύριο για την βοήθεια που της έδωσε και έπειτα ζήτησε να δεχθεί την ψυχή της μετά των φρονίμων παρθένων στην Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος παρακάλεσε να ικανοποιεί τα αιτήματα εκείνων που θα επικαλούνται το όνομά της με πίστη για να δοξάζεται δι' αυτής το Άγιο όνομα του Κυρίου. Και ενώ το ξύφος του Δημίου έπεφτε στον τράχυλό τη, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε ότι εισακούστηκε η δέησή τη. Από τότε η Αγία Παρασκευή, ως καλυπάρθενος νύμφη του Χριστού, χαίρεται και χορεύει στην Βασιλεία Του, απολαμβάνοντας τα υπερκόσμια αγαθά τα οποία ο Κύριος υποσχέθηκε για αυτούς που θα ομολογήσουν ενώπιον βασιλέων και γεμόνων και θα χύσουν το αίμα τους, επισφραγίζοντας έτσι την αγάπη τους προς Αυτόν. Τι αθληφόρο η πίστη τον ημνητήριων παρασκευή σύμφωνος αναμέλψομεν. Απαστράπτη γάρ της θαύμας είναιν το κόσμο, απελαύνουσα της πλάνης την σκοτώμε. και παρέχουσα πίστη στην χάρη να Της Τις κραυγάζουσι χέρις μάρτης πολύ σιλαμβιβον και τον ιαματον πολύχευμον ον τοσκρούνος χερις προστασία και στε Η Αγία Παρασκευή είναι προστάτης σε όσους υποφέρουν με προβλήματα στα μάτια, αλλά και σε όλους εμάς που αναζητούμε το φως της ψυχής μας, διότι ο σατανάς με τις πολλές μέρημνες και δια της αμαρτίας έχει ρίξει την ψυχή μας σε πνευματικό σκότος. Η Αγία Παρασκευή λίγο προτού της αποκόψει την τιμία κεφαλή της Οδύμιος, προσευχήθηκε στο Χριστό ώστε αυτοί που την επικαλούνται με πίστη και τιμούν την μνήμη της και διηγούνται το μαρτύριό της και προσεύχονται σε αυτήν, να τους βοηθά και να τους δίδει άφεση να μαρτιών. Δέσποτα Κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης και δημιουργός πάσης κτίσεως, ο ελθόν εις αναζήτηση τη σωτηρία ημών, δέξε το πνεύμα μου και επάκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, και εδώ στις μνημονεύουσιν του ονόματός μου ειρηνικήν βιωτήν και άφεσιν αμαρτιών. Δηλαδή, δέσποτα κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης, αυτός ο οποίος έπλασες δηλαδή και δημιούργησες όλη την κτίση, όλο τον κόσμο, εσύ που κατέβηκες από τον ουρανό για να μας δωρήσεις την σωτηρία της ψυχής μας δια του σταυρικού θανάτου και της αναστάσεώς σου, «Δέξου, Κύριε, στα χέρια σου το πνεύμα μου και άκουσε την προσευχή μου, Κύριε, ο Θεός μου και δώσε άφεση αμαρτιών και ειρηνική ζωή σε αυτούς που μνημονεύουν το όνομά μου». Ένα χαρακτηριστικό των Αγίων μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η προσευχή. Οι Άγιοι έζησαν, τράφηκαν και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με την προσευχή. Ό,τι ήταν η αναπνοή για το σώμα τους, ήταν συγχρόνω και η προσευχή για την ψυχή τους. Γι' αυτό λοιπόν και τη ζωή τους την σφράγιζαν πάντοτε με προσευχή. Αυτό βλέπουμε και στην ζωή της Αγίας Παρασκευής. Ολόκληρη η ζωή της ήταν μία προσευχή και το μαρτυρικό της τέλος το σφραγίζει πάλι με την προσευχή. Προσεύχεται στον Δημιουργό, στον Παντοκράτορα Κύριο να δεχθεί το Πνεύμα της. Αυτό μας υπενθυμίζει την φωνή του Χριστού επάνω στο Σταυρό όταν είπε «Πάτερ, ισχύρα Σου, παρατήθιμη το Πνεύμα μου». Η Αγία όμως σε αυτήν την σύντομη αλλά περιεκτική προσευχή της παρακαλεί τον Χριστό για εκείνους που θα ζητούν την πρεσβεία της και την μεσητεία της. Όλοι αυτοί που θα τιμούν την Αγία Παρασκευή είναι οι αδελφοί της, οι οικοί της πίστεως και οι φίλοι του Χριστού και δικοί της φίλοι. Είναι εκείνοι που θα τιμούν την μνήμη της και θα θυμούνται το μαρτύριό της. Για αυτούς προσεύχεται η Αγία Παρασκευή, ώστε ο Θεός να τους χαρίζει πάντοτε ειρηνική ζωή και άφεση αμαρτιών. Η προσευχή των Αγίων μας, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι όπλο ακαταμάχητο. Όπλο που δεν απέκρουε έναν και μεμονωμένο αντίπαλο, αλλά μυριάδες εχθρούς. Τη στρατιά ολόκληρη των δαιμόνων. Γι' αυτό και η προσευχή μας εξασφαλίζει πάντοτε συμμαχία με το Θεό. Αυτή η προσευχή συνοδεύει διαρκώς τον χριστιανό σε όλη του τη ζωή και ιδιαίτερα τις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας και του μαρτυρίου. «Η προσευχή για τον Άγιο είναι ένας πόθος για τον Θεό, πόθος και αγάπη ανεκλάλητος, ούτε εξ ανθρώπων ενεργουμένη, αλλά εκθείας ενεργουμένης χάριτος», όπως λέει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, η προσευχή είναι πόθος καρδιάς, είναι καύση αγάπης προς τον Θεό, με την παρουσία της χάριτος του Θεού ώστε αυτή η προσευχή να φθάνει στον θρόνο της θεία Μεγαλοσύνης. Να λοιπόν γιατί έχουμε ανάγκη του αγίου μας. Ένα κερί το οποίο θα ανάψει στον Άγιο, είτε στο σπίτι σου είτε στο ναό, το κερί αυτό αποτελεί μία θυσία. Αυτό λοιπόν το κερί το παίρνει ο Άγιος και το μεταφέρει στον θρόνο του Θεού και δέεται για την δική σου σωτηρία και την λύση των προβλημάτων σου. Να λοιπόν γιατί τιμούμε τους Αγίους, διότι έχουμε ανάγκη από την προστασία τους, την μεσητεία τους, την διδασκαλία τους και την επικοινωνία τους. Στις δύσκολες ημέρες που διέρχεται η πατρίδα μας και η ορθόδοξη πίστη μας, η μόνη παρηγοριά που βρίσκει ο πονεμένος λαός μας είναι οι προσευχές των Αγίων. Η Αγία Παρασκευή ας μας χαρίσει όχι μόνο την υγεία των οφθαλμών μας, αλλά κυρίως την πνευματική υγεία. Λόγω της πνευματικής τύφλωσης που έχουμε υποστεί όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου να δούμε το φως το αληθινό και να αποκτήσουμε την αληθινή θεογνωσία. Αγία Μεγαλομάρτης του Θεού Παρασκευή πρέσβευε υπερπάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των τιμόντων την ιεράν μνήμην σου. Μέμνησο Θεόφρον Παρασκευή και ημών των αμαρτωλών και δυσόπι των ελεήμων αθεών, οι ναπτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Να έχουμε τις πρεσβείες τις και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας βοηθήσει και να βρούμε το φως της ψυχής μας και να μας οδηγήσει στην βασιλεία των ουρανών. Αμήν γέννητο.